Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν μπω στο θέμα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα επίγον επίκαιρο ζήτημα που πρέπει να θέσω υπόψη σας. Αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή έχουν συγκεντρωθεί οι φοιτητές που μένουν στις εστίες. Έχουν ενημερωθεί από το ΕΝΕΔΙΒΗΜ ότι διακόπτεται η σύντησή τους για τον Αύγουστο. Παρόλο που στην αρχή του καλοκαιριού είχαν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα συνεχιστεί η σύντηση για όλο το καλοκαίρι. Η διοίκηση του ΕΝΕΔΙΒΗΜ τους είπε ότι είναι θέμα Υπουργείου, πρέπει να εκδοθεί κάποια κεία. Παρακαλούμε, λύστε το θέμα. Τα παιδιά που μένουν σε εστίες έρχονται από τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Ξέρετε πόσο λίγες είναι οι κλίνες και πόσο αυστηρά τα κριτήρια αυτών που τις δικαιούνται. Πραγματικά υπέφεραν στον καύσωνα, ας μην πεινάσουν κιόλα τον Αύγουστο. Τώρα, για το νομοσχέδιο. Όπως εξήγησε και ο δικός αγορητής μας, στο νομοσχέδιο το διατρέχουν δύο βασικοί άξονες. Ο ένας είναι οι προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, που υπακούν στη διπλή μετάβαση, άρα και στην ψηφιακή, και γι' αυτό βλέπουμε ότι προωθείται η ψηφιοποίηση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με κάθε αφορμή, με κάθε ευκαιρία και δια πάσα νόσο, θα έλεγα εγώ. Το ανέλησε ο αγορητής μας πολύ καλά. Ο δεύτερος άξονας είναι οι προτεραιότητες του αστικού κράτους, στη φάση αυτή το λέτε επιτελικό, που απαιτούν αυτές τις προτεραιότητες δραματική περιστολή των δαπανών για οτιδήποτε αφορά την κοινωνική πλειοψηφία, εν προκειμένου την παιδεία, την εκπαίδευση των παιδιών της. Πάλι σε όλες τις βαθμίδες προωθείται η λεγόμενη αυτονομία, δηλαδή η εμπορευματοποίηση, η αυτονόμηση από την κρατική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, ώστε να με επιχειρηματικά κριτήρια να βρίσκουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να λειτουργούν, να επιτελούν το έργο τους. Χαιρόμαστε, κύριε Υπουργέ, που συμφωνείτε μαζί μας με αυτό που λέμε χρόνια τώρα, ότι όλες οι κυβερνήσεις, ακριβώς γιατί εφαρμόζουν την διαδικασία της Μπολόνια, έχουν ανοίξει το δρόμο στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μόνο που όταν λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο ανακτάτε τον έλεγχο, για μας θεσμοθετείτε τη ζούγκλα, θεσμοθετείτε την αδικία. Και ένα από τα σημεία που θέλω να δείξω, θα σταθώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο, είναι ο ρόλος της ΕΘΑΕ έτσι όπως ενισχύεται, όπως διαμορφώνεται μέσα από τα άρθρα, μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, σε συνδυασμό μάλιστα με το άρθρο 38 για την κατάργηση τμήματων των πανεπιστημίων. Κατ' εμάς, πρώτον, επιβεβαιώνεται ο ρόλος της ΕΘΑΕ ως μόνιμου μηχανισμού ανασυγκρότησης του ακαδημαϊκού χάρτη. Στην κατεύθυνση της αυτονομίας που λέγαμε πριν, κάθε Συμβούλιο Διοίκησης ας αποφασίσει ποια τμήματα, ποιες σχολές θα κρατήσει και ποιες θα κλείσει, με κριτήριο βέβαια το αν έχει τα χρήματα ή αν συμφέρει οικονομικά να το κάνει, γιατί αυτό έτσι αξιολογείται κιόλας. Πάνε περίπατο δηλαδή τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Αριστεία νούμερο ένα. Βέβαια, εδώ έχετε και την αρρωγή από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχει παραγάγει αποτελέσματα. Χθες ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Έμειναν κενές χιλιάδες θέσεις. Ολόκληρα τμήματα αδειάζουν από φοιτητές για τρίτη συνεχή χρονιά. Κυρίως στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Βέβαια, τα παιδιά που μένουν εκτός, αργότερα τα αναγνωρίζετε επαγγελματικά αν έχουν πτυχία κολεγίων. Αλλά αυτό είναι αριστεία νούμερο 2 ή στο τετράγωνο. Τι κάνετε, συρρυκνώνετε τα δωρεάν προγράμματα σπουδών, δημιουργείτε χώρο για ιδιώτες και επενδύσεις και στα δημόσια. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι στην αγορά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαμορφώνεται, η κυβέρνηση νομοθετεί σε συνεργασία με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τους εργοδότες και τις εργοδοτικές ενώσεις, και η ΕΘΑΕ έχει το ρόλο της ρυθμιστικής αρχής αυτής της αγοράς και του τεχνικού συμβούλου της κυβέρνησης. Και βέβαια, θα προσθέσω και αυτό, επειδή τονίζεται πολύ την εξωστρέφεια και είναι και μεγάλη πίεση που ασκείται στα πανεπιστήμια να στραφούν είτε στην ίδρυση παραρτημάτων στο εξωτερικό, είτε στην δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, προσβλέποντας τα έσοδα από εκεί. Θα έλεγα ότι θέλει μια προσοχή να αντλούμε, να μαθαίνουμε από την εμπειρία άλλων χωρών που έχουν υιοθετήσει αυτό το μοντέλο ανάπτυξη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόσφατα, για παράδειγμα, είναι πολλά τα δημοσιεύματα για το τι γίνεται στα Βρετανικά πανεπιστήμια και θα έπρεπε τέτοια δημοσιεύματα να κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου για το Υπουργείο. Και βέβαια,
Δεν θα αναφερθώ παραπάνω σε αυτό το θέμα, αν και είναι πολλά τα ζητήματα που θα πρέπει να πούμε. Εξάλλου αποτελεί τέρα incognita και για το Υπουργείο και για την ΕΘΑΕ αυτό το θέμα της διεύρυνσης της αγοράς. Γι' αυτό και οι διατυπώσεις είναι γενικόλογες και προσεκτικές. Θα κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας ότι ανοίγει ο δρόμος για τα ιδιωτικά και στενεύει για τα δημόσια όσον αφορά τις δωρεάν υπηρεσίες τους, όπως ας πούμε τώρα είναι η ΣΥ της Καλή Ώρα, δεν είναι μόνο αυτό, εκτός και αν λειτουργήσουν με ιδιωτικά κριτήρια, οπότε ο δρόμος είναι ελεύθερος και τα σκυλιά δεμένα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω αφορά στο άρθρο 44 για την πρακτική άσκηση των ΑΕΗ. Στα ΑΕΗ είναι ένα άρθρο που δεν το είδαμε στη διαβούλευση. Αφορά στην εφαρμογή του αντίστοιχου άρθρου από τον νόμο Κεραμέως του 49-57, που τότε διαφημίστηκε πολύ, αλλά έμεινε στα χαρτιά. Γιατί δεν βρέθηκαν οι πόροι για να τρέξει. Οι εργοδότες αρνούνταν να πληρώσουν, να καλύψουν δηλαδή το κόστος της πρακτικής άσκησης, να πληρώσουν τους φοιτητές που θα δούλευαν την πρακτική τους άσκηση στους φορείς υποδοχής. Και τώρα βρήκατε τη λύση. Τι λέτε, οι φοιτητές ή δεν θα πληρώνονται ή θα πληρώνονται από τα πανεπιστήμια. Πάντως οι εργοδότες θα πληρώνουν μόνο αν το επιθυμούν. Και ξέρετε, εντυπωσιακό είναι επίσης ότι η αμοιβή ορίζεται όπως το κατώτατος μισθός, με υπουργική απόφαση, όπως το γίνεται με τον νόμο Βρούτσι Αξιόγλου. Έτσι λέτε, ο υπουργός θα αποφασίζει ποια θα είναι η αμοιβή για την πρακτική άσκηση και θα καλύπτεται, αν καλύπτεται, από ίδιους πόρους στο πανεπιστήμιο, από τους ΕΛΚΕ δηλαδή, από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αν επιλέξουν να δρομολογήσουν εκεί τα έσοδα αυτά και οι προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ, όποτε υπάρχουν. Παλιά, στα ΤΕΗ, που ήταν υποχρεωτική πρακτική άσκηση, το θεσμικό πλαίσιο ήταν καλή, ούτε αυτό δεν εφαρμόζεται. Τότε η πρακτική αμείβονταν με 80% του κατώτατου μισθού, εκ των οποίων το μισό το έβαζε ο ΕΔ και το άλλο μισό ο εργοδότης υποχρεωτικά. Ούτε καν αυτό το. Δηλαδή, τότε ο πρακτικάριος στήχιζε 40% του ανειδίκευτου εργάτη στον εργοδότη, τώρα ούτε καν αυτό. Και βέβαια ένα ερώτημα πρακτικό είναι αν είναι υποχρεωτική αυτή η πρακτική άσκηση για τη λήψη του πτυχίου και δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από κάπου. Τι θα κάνει αυτή τη φοιτήτρια, θα εργάζεται τσάμπα, θα βάζει και τα ένσημα από την τσέπη του, γιατί εξαιρείται και είναι υπόθεση του του Πανεπιστημίου και η ασφάλιση. Παρακαλώ για ένα λεπτό την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Στο ίδιο θέμα, θέλουμε μια διευκρίνηση που δεν την έχουμε λάβει. Λέτε ρητά, αν στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή στο μεταπτυχιακό προβλέπονται δίδακτρα, το κόστος αποζημίωσης δύναται να βαρύνει εν μέρει εξ ολοκλήρου τους φορείς υποδοχής ή τον προϋπολογισμό του προγράμματος σπουδών. Τι λέτε? Πρώτον, σε ποια προπτυχιακά με δίδακτρα αναφέρεστε? Γιατί δεν το διευκρινίζετε? Και δεύτερον, οι φοιτητές θα πληρώνουν δίδακτρα για να μαθαίνουν και μετά από αυτά τα δίδακτρα θα αμείβονται? Θα πληρώνονται και οι εργοδότες που τους απασχολούν? Διευκρινίστε σας παρακαλώ αυτό το σημείο. Και κλείνω με το εξής. Στο άρθρο 35 έχουμε, που αφορά στον ορισμό των 4 συμβούλων του Πρίτανη, έχουμε άλλη μια περίπτωση ενίσχυσης μονοπρόσωπων έναντι συλλογικών οργάνων. Έτσι όπως περιγράφεται, αυτοί οι τέσσερις σύμβουλοι έχουν ρόλο αντιπριτάνεων. Μα αντιπριτάνεις υπάρχουν. Θα έχουμε δηλαδή και σκιώδεις αντιπριτάνεις. Είναι αντίπαλοι αντιπριτάνεις και ο Πρίτανης, που ο Πρίτανης θέλει άλλους συμβούλους εκτός των αντιπριτάνεων. Και κάτι πρακτικό. Με την προτίμηση που έχετε στα μονοπρόσωπα όργανα, στα μικρά πανεπιστήμια, που είναι υποστελεχωμένα, θα μείνει κανείς πρωτοβάθμιος να κάνει μάθημα ή θα ασχολούνται όλοι με προσέγγιση χρηματοδοτήσεων, διοίκηση, projects και reports? Και κλείνω λέγοντας, κατ' εμάς αυτό το νομοσχέδιο το διακρίνει ένα μεγάλο άγχος εν ώψη και του ανοίγματος της αγοράς στα ιδιωτικά. Πραγματικά μάχεστε να ρίξετε τα δημόσια στο κυνήγι του κέρδους με οποιοδήποτε κοινωνικό κόστος. Αλλά λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο. Τα πανεπιστήμια δεν ανήκουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, ανήκουν στους φοιτητές και στους εργαζόμενους αυτά και γενικά συνολικά στους εργαζόμενους που τα χρηματοδοτούν με 1.002 τρόπους. Και οι σχεδιασμοί σας θα σκοντάψουν άλλη μια φορά πάνω στους αγώνες τους και το κόμμα μας θα είναι πάλι εκεί στη σωστή μεριά.